Ο πόλεμος, ο οποίος κατέστρεφε ήδη την Ανατολή από το 1937 με την εισβολή της Ιαπωνίας στην Κίνα, έφτασε στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, όταν η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. Έγινε παγκόσμιος στις 7 Δεκεμβρίου του 1941 με την επίθεση Ιαπωνικών αεροσκαφών στην Αμερικανική ναυτική βάση στο Pearl Harbor. Επεκτάθηκε σε όλες τις Ηπείρους και διήρκεσε 6 χρόνια. Έληξε με ένα νέο όπλο που σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής. Είναι η ιστορία του σημαντικότερου γεγονότος που προκάλεσε ο άνθρωπος. Αυτοί οι άνδρες αποτελούν μέρος της. Είναι αυτόπτες μάρτυρες των θριάμβων και των τραγωδιών του πολέμου, οπουδήποτε και αν διεξαγόταν. Η μαρτυρία τους αποτελεί κομμάτι της αφήγησης για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος μας. Από εκείνους που μπορούσαν να πληρώσουν και εκείνους που δεν μπορούσαν πλέον να επομισθούν το τίμημα της αυτοκρατορίας. Την ημέρα της Τρίτης τουρκομοσίας ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ έγραψε ένα διάσημο μήνυμα στον Ουίνστον Τσόρτσιλ, στο οποίο παρέθεται το ποίημα του Longfellow. Αρμένισε της πολιτείας πλοίο. Αρμένισε ένωση με δύναμη και μεγαλείο. Η ανθρωπότητα με όλους της τους πόνους, με όλες τις ελπίδες της για τους κατοπινούς τους χρόνους, ξέπνοη από τη μοίρα σου, έχει γαντζωθεί. Παντοτινά δικό σου, Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Τον Ιανουάριο του 1941, όταν ο Ρούσβελτ έγραψε το σημείωμα, η Βρετανία του Τσόρτσιλ αντιστεκόταν μόνη στους απολυαρχικούς δικτάτορες. Στα μέσα του 1941, η Σοβιετική Ένωση είχε εγκλωβιστεί σε έναν τιτάνιο αγώνα ενάντια στη Γερμανία του Χίτλερ. Πριν τελειώσει η χρονιά, η ανθρωπότητα, με όλες τις ελπίδες της για τους κατοπινούς τους χρόνους, είχε γαντζωθεί από τη μοίρα της σπουδαίας ένωσης του Ρούσβελτ, που αναγκάστηκε να μπει στον αγώνα από αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε 1941, a date which will live in infamy. The night before the Japanese hit us, my friend and I got into trouble in Honolulu. We were waiting for a taxi cab and he never did show up, so we jumped in one and it was vacant and took it for a ride. And they got us for malicious conversion, whatever that means. Η Ιαπωνία δεν κήρυξε πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία δεν ήθελε να διεξαγάγει πόλεμο ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώριζε ότι δεν θα τον κέρδιζε ποτέ. Η Ιαπωνία ήθελε μόνο να παραλύσει την Αμερικανική δύναμη για διάστημα που θα της επέτρεπε να αποκτήσει μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση, με την οποία θα έφευγε κερδισμένη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αυτό σήμαινε ένα προληπτικό χτύπημα που θα κρατούσε την Αμερική μακριά από τον Ιαπωνικό χώρο επιχειρήσεων. Λόγω του τεράστιου ωκεανού που χώριζε αυτόν τον χώρο από τις Ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, δύναμη σήμαινε ναυτική δύναμη. Με αυτόν τον συλλογισμό, οι Ιάπωνες σχεδιαστές στρατηγικής έστρεψαν την προσοχή τους στην κοντινότερη σημαντική αμερικανική βάση, τις μεγάλες ναυτικές εγκαταστάσεις στο Pearl Harbor της Χαβάης. Κατά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμερικανικός στρατός ήταν στη 18η θέση παγκοσμίως, πίσω από τον στρατό της Τσεχοσλοβακίας, η οποία δεν είχε προβάλει καμία αντίσταση στον Χίτλερ. Ωστόσο, είχε το ισχυρότερο ναυτικό στον κόσμο. Αν η Ιαπωνία παρέλυε τον στόλο του ειρηνικού που ήταν αγκυροβολημένο στο Pearl Harbor, θα μπορούσε να επιτεθεί και να δημιουργήσει τη σφαίρα συνεδημερίας της ευρύτερης Ανατολικής Ασίας. Η έλλειψη φυσικών πόρων και κυρίως πετρελαίου τροφοδοτούσε τη δίψα της Ιαπωνίας για επέκταση.
Η σφαίρα ήταν μια προπαγανδιστική ιδέα. Η περιοχή ήταν γνωστή στην Ιαπωνία ως περιοχή νότιων πόρων. Μετά την κατάληψη της Ινδοκίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει εμπάργκο πετρελαίου, το οποίο στερούσε από την Ιαπωνία το 90% των εισαγωγών πετρελαίου της, με αποτέλεσμα το Ιαπωνικό Ναυτικό να υπολογίζει ότι τα αποθέματα πετρελαίου θα εξαντλούνταν μέσα σε έναν χρόνο. Έπρεπε να δράσουν αμέσως. Ο ναύαρχος Ισορόκου Γιαμαμότο, διοικητής του συνδυασμένου στόλου, που είχε αναλάβει την έναρξη της επίθεσης, δήλωσε προφητικά. Τους πρώτους 6 έως 12 μήνες σε έναν πόλεμο εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βρετανίας θα προελάβνω και θα κερδίζω τη μία νίκη μετά την άλλη. Μετά δεν προστοκώ καμία επιτυχία. Ο στόλος έπλευσε με σαρωτική βόρεια πορεία με την ελπίδα να μην ανιχνευτεί από περιπολούντα αεροσκάφη ή πλοία. Ο Γιαμαμότο έστειλε σήμα για επίθεση. Το όρος Νιητάκα στην Ταϊβάν ήταν το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. Νιητάκα Γιάμα Νομπόρε, έλεγε το μήνυμα, ανεβείτε το όρος Νιητάκα. Με πλήρη ανεφοδιασμό, 358 Ιαπωνικά αεροσκάφη σε δύο κύματα άρχισαν την επίθεση στις 7:48 το πρωί, τοπική ώρα, την 7η Δεκεμβρίου του 1941. Τα επιτιθέμενα αεροσκάφη είχαν ανιχνευθεί από τα ραντάρ, αλλά η προειδοποίηση είχε αγνοηθεί, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν αμερικανικά βομβαρδιστικά που έρχονταν από την Καλιφόρνια. We were thinking about the Army Air Force. They used to have maneuvers on Sunday morning. We said that they're kind of early this morning. Then pretty soon we saw a bomb drop. And he said that this isn't the Army Air Force. So we found general quarters and we went up to our battle stations and fired at planes coming over. It went on for a couple hours. They said me and my gunner got credit for a plane and a half. How they figure, I don't know. We just stayed at battle stations. We saw the Arizona get hit. Σκοτώθηκαν 4 στους 5 άνδρες πάνω στο Αριζόνα, δηλαδή 1.100 από τους 2.403 Αμερικανούς που πέθαναν εκείνη την ημέρα. A lot of the guys were caught in fires and jumped over the side. Some of them drowned, some of them burnt to death. I was one of the lucky ones in that case, so. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου του Pearl Harbor δεν δέχτηκαν επίθεση. Μεγαλύτερη σημασία είχε ότι δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα ήταν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και στα ρηχά νερά του Pearl Harbor τα κατεστραμμένα πλοία εξόκυλαν αντί να βυθιστούν. Τα περισσότερα διασώθηκαν άμεσα και επισκευάστηκαν. December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Μία επιτροπή έρευνας έκρινε υπεύθυνους τον υποναύαρχο Κίμελ και τον αντιστράτηγο Σόρτ, διοικητές των ναυτικών και χερσαίων δυνάμεων αντίστοιχα. Υποβιβάστηκαν και αναγκάστηκαν να αποστρατευτούν. Μία μεταγενέστερη επιτροπή του Κογκρέσου διαπίστωσε ότι οι αναφορές πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες στην Ουάσιγκτον δεν είχαν διαβιβαστεί στους δύο άνδρες, οι οποίοι απαλλάχτηκαν και πήραν πίσω τον βαθμό τους. Αυτό όμως έγινε το 1999, όταν και οι δύο είχαν πια πεθάνει.
Στις 8 Δεκεμβρίου, την επομένη της επίθεσης στο Pearl Harbor, το Κογκρέσο υπερψήφισε τον πόλεμο με την Ιαπωνία. Η πρόταση εγκρίθηκε στη Γερουσία με 82 ψήφους υπέρ και καμία κατά, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 388 ψήφους υπέρ και μία κατά. Η αντίθετη άποψη ήταν της αντιπροσώπου της Μοντάνα Τζανέτ Ράγκιν, μιας ειρηνίστριας, που αναγκάστηκε να κρυφτεί από τον όχλο μετά την ψηφοφορία και δεν έθεσε υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Η Αμερική βρισκόταν σε πόλεμο. Τι μπορεί να σήμαινε αυτό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν έγινε άμεσα σαφές. Το Κογκρέσο είχε ψηφίσει πόλεμο με την Ιαπωνία. Τα γραφεία στρατολόγησης σε όλη την Αμερική παρέμειναν ανοιχτά όλη τη νύχτα. There was a skating rink at 60th Street and Boulevard. There was a plumbing store there. It was about 2:30 in the afternoon. A loudspeaker can come on, and it said, "Everybody, we're closing. Go home. The Japanese just attacked Pearl Harbor." I was hanging out on the corner like we did in them days with my gang of friends, and we heard that Pearl Harbor was attacked. Nobody knew where Pearl Harbor was. Never heard of it before. I remember it very clearly because at the time there was a football game going on in Chicago. When it came over the news, it was amazing the shock of everybody, number one. But the amazing thing was that the next day, hundreds of boys left immediately to join the Army. Our country is now at war. I feel that I can do more good in the Navy than I can on the baseball field. Ένας από τους πιο μάχημους και ενδιαφέροντες κατασκόπους του πολέμου ήταν ο Ρίχαρντ Ζόργκε, σοβιετικός πράκτορας που εργαζόταν στη γερμανική πρεσβεία στο Τόκιο. Ο Ζόργκε είχε προειδοποιήσει σωστά για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, αλλά τον είχαν αγνοήσει. Όταν προειδοποίησε τον Στάλιν για το Pearl Harbor, δεν τον αγνόησαν. Οκτώβριο και Νοέμβριο, ο Στάλιν, συνειδητοποιώντας ότι η Ιαπωνία δεν αποτελούσε απειλή επειδή ήταν επικεντρωμένη στον πόλεμο με την Αμερική, μετέφερε 10 μεραρχίες, 1000 τάγκ και 1000 αεροσκάφη από τις εφεδρικές μονάδες της Σιβηρίας για να αντιμετωπίσουν τον Χίτλερ. Ο Ρίχαρντ Ζόργκε συνέχισε να παρέχει πληροφορίες στη Μόσχα μέχρι τη σύλληψη, τον βασανισμό και την εκτέλεσή του το 1944. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα είχε κλονιστεί και αποτύχει στη λάσπη του φθινοπόρου και το χιόνι του χειμώνα. Από το μισό εκατομμύριο άλογα που είχε φέρει ο γερμανικός στρατός στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τα μισά είχαν ψοφήσει πριν μπει η άνοιξη του 1942. Ο κόκκινος στρατός αντεπιτέθηκε υπό αυτές τις δρυμίες συνθήκες. Μία μέρα πριν από το Pearl Harbor, ο Ζούκοφ εξαπέλυσε το δυτικό μέτωπο, τον στρατό που ήταν συγκεντρωμένος νότια του μετώπου Καλίνιν, κατά μήκος του παγωμένου Βόλγα. Την επόμενη μέρα επιτέθηκε νότια της Μόσχας. Впервые это видели, где немцы керченских жителей. Поскольку так много было, полный ров был забит. Даже с грудными ребятами были, лежали. Στις 7 Δεκεμβρίου ο Γερμανός αρχιστράτηγος Φον Μπράουχιτς παραιτήθηκε έπειτα από έμφραγμα. Ο Χίτλερ αρνήθηκε να δεχτεί την παραίτησή του. Λίγες μέρες μετά άλλαξε γνώμη και ανέλαβε ο ίδιος τη θέση του Φον Μπράουχιτς. Οι σοβιετικές δυνάμεις υστερούσαν σε αριθμό και κάθε είδος εξοπλισμού εκτός από παλτά και μπότες. Οι Γερμανοί περίμεναν ότι θα κέρδιζαν πριν φτάσει ο χειμώνας και δεν είχαν εξοπλίσει τον στρατό τους με τα μέσα για να επιβιώσει από το φωνικό ψύχος της Ρωσίας. Οι μηχανές τους σταμάτησαν και το αντιψυκτικό και τα λιπαντικά τους πάγωσαν.
είχαν προελάφσει με μεταφορικά που είχαν περισυλλέξει από τις κατακτημένες χώρες. Έτσι, μία μεραρχία τεθωρακισμένων, για παράδειγμα, είχε πάνω από 100 είδη φορτηγών και 37 είδη μοτοσυκλετών. Αυτή η αναποτελεσματικότητα έχει πυροδοτήσει την άποψη ότι οι Γερμανοί ήταν καλοί στη μάχη, αλλά όχι στον πόλεμο. Όταν το νοτιοδυτικό μέτωπο υπό τον στρατάρχη Τιμοσένκο άρχισε να προχωρά στις 13 Δεκεμβρίου, ο Φον Μπράουχιτς, έπειτα από σύσκεψη με τον Φον Μποκ, διοικητή της ομάδας στρατιών Κέντρου, συμφώνησε να αποσυρθεί για τον χειμώνα σε μια αμυντική θέση περίπου 145 χιλιόμετρα προς τα πίσω. Την επόμενη μέρα ο Χίτλερ αντέδρασε γεμάτος οργή και αντικατέστησε τον Φον Μποκ. Τις επόμενες μέρες αντικατέστησε τον Γκουντέριαν και έκανε δεκτή την παραίτηση του Φον Μπράουχιτς. Στις 20 Δεκεμβρίου ο Γιώσεφ Γκέμπελς έκανε έκκληση για χειμερινά ρούχα. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1941, οι Σοβιετικοί είχαν χάσει 4 εκατομμύρια στρατιώτες, 8.000 αεροσκάφη, 14.000 τάγκ, τον μισό σίδηρο και χαλιβά τους και την πλουσιότερη τροφοπαραγωγική περιοχή. Το πώς κατάφερε η Σοβιετική Ένωση να ανακάμψει από μια τόσο επικίνδυνη θέση και τελικά να επιφέρει στον εισβολέα μια συντριπτική ήττα είναι ένα ερώτημα στην καρδιά της κατανόησης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. А самое главное, мы тогда, значит, в основном защищали, знаете как, вот когда танки подходят близко, значит, переходили в прямую атаку, значит, брали танковые, противотанковые гранаты, связки гранат и бросали под гусеницы танков. Но это надо было уметь выдержать, когда танк на тебя наваливается в таких невероятно тяжелых условиях против танков Гудериана, а когда танки Гудериана наступали, за ними шла мотопехота. Στις αρχές Ιανουαρίου η σοβιετική επίθεση ανανεώθηκε και όταν στις 12 Ιανουαρίου ο Φον Λέεμπ, διοικητής της ομάδας στρατιών Βορρά, ζήτησε άδεια να αποσυρθεί πίσω από τον ποταμό Λόβατ, ο Χίτλερ αρνήθηκε. Ο Φον Λέεμπ παραιτήθηκε. Они для того, чтобы быть, так сказать, смелее, они напивались и в пьяном виде наступали. Вот они когда танки подходили, так эти мотопехотинцы орали. Рус, сдавайся, рус, сдавайся. Έξι μέρες μετά την παραίτηση του Φον Λέεμπ, ο Τιμοσένκο επέστρεψε στην επίθεση, διασχίζοντας τον ποταμό Ντόνετς με σκοπό να αποκόψει τα γερμανικά στρατεύματα βόρεια της θάλασσας του Αζόφ. Я говорю, ты умеешь пулеметом-то здесь? И движениями туда-сюда важно. Он стреляет. Очень много побили на немцев. Заняли их окопы, где, откуда они шли на нас. Мальчишка, 16 лет, представляете? Στις αρχές Φεβρουαρίου η Σοβιετική αντεπίθεση, με λιγότερο εξοπλισμό και ανεπαρκώς προετοιμασμένη, άρχισε να χάνει τη δυναμική της. Μία επιτυχία στις αρχές του μήνα, που απέκοψε 90.000 Γερμανούς στρατιώτες στο Ντεμιάνσκ, υπεραντισταθμίστηκε από την ήττα της δεύτερης στρατιάς κρούσης που κινούνταν προς βορρά για να σώσει το πολιορκούμενο Λένιγκραντ και παγιδεύτηκε από μία γερμανική αντεπίθεση. Στα τέλη Μαρτίου, με την ελπίδα της άνοιξης και μιας νέας εκστρατείας, το μέτωπο είχε σταθεροποιηθεί. Οι μάχες του χειμώνα αφηγούνταν μια ιστορία με φοβερές απώλειες. Και οι δύο στρατοί ενισχύθηκαν και επανεξοπλίστηκαν. Στις 5 Απριλίου, ο Χίτλερ εξέδωσε την οδηγία του Φίρερ υπαριθμών 41, επιχείρηση Μπλε, το σχέδιο για μια θερινή επίθεση που θα ξεκινούσε στα τέλη Ιουνίου.
Αφού η Wehrmacht είχε αντέξει τον χειμώνα και δεν είχε εξαναγκαστεί σε ολέθρια υποχώρηση, όπως η μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα, ο Χίτλερ θεώρησε ότι είχε αψηφίσει και τη μοίρα και την ιστορία. Δαμάσαμε τη μοίρα που αναχέτησε έναν άλλον άντρα πριν από 130 χρόνια, είπε στο Reichstag. Όχι ακριβώς. Από τις αρχές Μαΐου οι μάχες στο ανατολικό μέτωπο άρχισαν να εντείνονται. Ο Χίτλερ, παρά τις συμβουλές των στρατηγών του, είχε επαναπροσδιορίσει τους γερμανικούς στόχους. Απομακρυνόμενος από τη Μόσχα, στόχευε πλέον τη λεκάνη του Ντόνετς και πιο συγκεκριμένα τις πετρελαιοπηγές στον Κάφκασο. Από την αρχή του πολέμου, ο αποκλεισμός του βασιλικού ναυτικού είχε μειώσει κατά τα 2/3 τις εισαγωγές πετρελαίου της Γερμανίας. Οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας και του Καυκάσου δεν ήταν απλώς επιθυμητές, αλλά ζωτικής σημασίας για μια σύγχρονη πολεμική προσπάθεια. Η 11η στρατιά του Φον Μανστάιν κινήθηκε πρώτη με την επίθεση στην Κρυμαία, για να δημιουργήσει ένα σημείο εκκίνησης για την εισβολή στον Καύκασο. Ο Στάλιν, παρά τις ενδείξεις για το αντίθετο, ήταν πεπισμένος ότι η Γερμανία θα έκανε νέα επίθεση στη Μόσχα. 4 μέρες μετά την επίθεση του Μανστάιν, ο Στάλιν επέτρεψε στον Τιμοσένκο να επιτεθεί προς τον Δνίπερο, αλλά κράτησε σε εφετρία 3 στρατιές υπό τον στρατηγό Γκόλικοφ, εν αναμονή της επίθεσης στη Μόσχα, η οποία δεν έγινε ποτέ. Έγινε όμως η πρώτη φάση της επιχείρησης Μπλε, με κωδική ονομασία Φρυδερίκος ο Πρώτος. Επανέφερε την επίθεση του χειμώνα και σημείωσε επιτυχία σε ένα μέτωπο που απειλούσε τον Κάφκασο από τα νότια και το Στάλιγκραντ μπροστά. Η επιχείρηση έληξε στα τέλη Μαΐου. Η γερμανική πλευρά αριθμούσε περίπου 20.000 θύματα, ενώ 214.000 Σοβιετικοί είχαν πιαστεί εχμάλωτοι. Ο Χίτλερ πέταξε ως την Πολτάβα για να συσκεφθεί με τους στρατηγούς του και ενέκρινε το σχέδιο για μια θερινή επίθεση που θα έφερνε τη νίκη στα ανατολικά. Το πυροβολικό επιτέθηκε στη Σεβαστούπολη στις 2 Ιουνίου, ενώ το πεζικό ξεκίνησε στις 8. Η ρωσική φρουρά άρχισε να απομακρύνεται δια θαλάσσης στις 30 Ιουνίου και οι πρώτοι 6 μήνες του 1942 τελείωσαν με τη Γερμανία να περιφέρεται μανιασμένη σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Πίσω από τον στρατό ακολουθούσαν αυτοί που θα επέβαλαν το γερμανικό σχέδιο για την Ανατολή, τη γερμανοποίηση των νέων εδαφών και τον αφανισμό των υπανθρώπων, των Untermenschen. Στα μέσα Μαρτίου του 1942, σχεδόν τα 3/4 όσων θα πέθαιναν στο γνωστό σήμερα ως ολοκαύτωμα ήταν ακόμα ζωντανοί. 11 μήνες αργότερα, σχεδόν τα 3/4 όσων θα χάνονταν ήταν νέκροι. Suddenly we were forced into the poorest part of town. 30,000 people. Men, women, children, babies, pregnant women, old people, sick people, you name it, a whole population. You had to move into the poorest part of town, little shacks. But before the war, they used to live there, maybe 10, 12,000 people. Here we were 30,000. We finished up living tent to a room. Because of the hygienic condition, typhus had in. So we had a double whammy. Στις 30 Ιανουαρίου του 1942, ο Χίτλερ είχε δώσει μια μακροσκελή, φλίαρη ομιλία σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο Sportpalast του Βερολίνου. Καταφέρθηκε εναντίον της Αγγλίας, χλέβασε τον Τσόρτσιλ, περιγέλασε τον Ρούσβελτ, εξήρε την Ιαπωνία, υποσχέθηκε νίκη ενάντια στον Μπολσεβικισμό και, αναπόφευκτα, συμπεριέλαβε το πιο γνωστό μοτίβο του. «Λέμε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει όπως φαντάζονται οι Εβραίοι», είπε. Δηλαδή με τον ξεριζωμό των Αρίων. Αλλά το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου θα είναι η πλήρης εξόντωση των Εβραίων. Η ομιλία δόθηκε 10 ημέρες μετά την έναρξη μιας διάσκεψης σε μια βίλα στο προάστιο Βάνζε του Βερολίνου. Ονομάστηκε «Διάσκεψη των αξιωματούχων»
και έγινε για να διατυπώσει ένα σχέδιο για 7 με 8 εκατομμύρια μονάδες. Ήταν το σχέδιο για Die Entlösung der Judenfrage, την τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Οι μισοί και πλέον παρευρισκόμενοι στη διάσκεψη είχαν διδακτορικά και πολλοί ήταν δικηγόροι. Έδωσαν εντολές και πέτυχαν σχεδόν το 65% του στόχου τους και μάλιστα σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Στις 27 Μαρτίου στάλθηκε στην Πολωνία το πρώτο τρένο, γεμάτο Γάλλο-Εβραίους. Θα ακολουθούσαν πολλά. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μονάδες, των οποίων την εξόντωση είχε σχεδιάσει η διάσκεψη της Βάνζε, δεν πέθαναν σε βιομηχανοποιημένες σφαγές με αέρια, αλλά σκοτώθηκαν από άνδρες που στέκονταν λίγα μέτρα μακριά με όπλο στο χέρι. Σε εκείνους τους άνδρες είχε δοθεί η ευκαιρία να αρνηθούν να υπηρετήσουν στα τάγματα θανάτου. Κάποιοι το έκαναν. Ωστόσο, σε ένα καθεστώς που επέμενε στην προσεκτική καταγραφή των πάντων, δεν υπάρχει καμία αναφορά για άτομα που εκτελέστηκαν επειδή αρνήθηκαν να υπηρετήσουν σε Einsatzgruppen, επειδή αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη γνωστή Sonderbehandlung, δηλαδή ειδική μεταχείριση. Η υπερβάλλουσα αποφασιστικότητα να ολοκληρωθεί το ρατσιστικό πρόγραμμα στέρισε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους από τις μάχες. Ήταν, όπως φέρεται να είχε πει ο Ταλεϊράνδος για μια πράξη του Ναπολέοντα, κάτι χειρότερο από έγκλημα. Ήταν λάθος. Η φθορά από τις συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας απομυζούσε τη Γερμανία με την περιορισμένη δυνατότητα για ανεφοδιασμό σε άντρες και πυρομαχικά. Η Ρωσία, αντιθέτως, έμοιαζε να έχει απεριόριστη δυνατότητα αντικατάστασης, η οποία ενισχυόταν πλέον με τακτικές νεοπομπές προμηθειών από τους Βρετανούς και Αμερικανούς συμμάχους της, που έμπαιναν στον Κάφκασο μέσω Ιράν και Αρκτικής θάλασσας. Η πρώτη αρκτική νεοπομπή είχε ξεκινήσει από τη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 1941. Ο Τσόρτσιλ, που είχε δεσμευτεί προσωπικά στον Στάλιν ότι οι τακτικές μεταφορές θα συνεχίζονταν, επέμενε να μην σταματήσουν οι νεοπομπές παρά τις αυξανόμενες απώλειες λόγω του αρκτικού καλοκαιριού με το διαρκές φως της μέρας. Από τις αρχές του 1942 τα πλοία μετέφεραν αμερικανικές προμήθειες, καθώς ο νόμος εκμισθώσεως και δανεισμού είχε διευρυνθεί και για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τα όπλα κερδίζουν μάχες, αλλά χρειάζονται περισσότερα για να κερδιθεί ένας πόλεμος. Οι αμερικανικές αποστολές εφοδίων στη Ρωσία περιλάμβαναν 35.000 ραδιοσταθμούς, 380.000 τηλέφωνα εκστρατείας, 15.000 πριόνια και 20.000 μαχαίρια για ακροτηριασμούς και 15 εκατομμύρια ζευγάρια τσόχινες μπότες, φτιαγμένες με σοβιετικές προδιαγραφές. Κάποιοι λένε ότι το πιο σημαντικό ήταν τα φορτηγάκια Dodge και Studebaker. Αυτά και ακόμα περισσότερα στέλνονταν μέσω αρκτικής, έως ότου στις 27 Ιουνίου η νεοπομπή PQ-17 ξεκίνησε για τον Αρχάγγελο. Απέπλευσαν 33 εμπορικά πλοία, ένα δεξαμενόπλοιο και πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού. Γερμανικά υποβρύχια, αεροσκάφη και πλοία επιφανείας κυνήγησαν την νεοπομπή σχεδόν από την αρχή. 10 πλοία έφτασαν στον προορισμό τους. Δεν ξαναστάλθηκαν άλλες αρκτικές νεοπομπές μέχρι το Σεπτέμβριο. Οι απώλειες της PQ-17 ήταν ένας από τους λόγους για την αναστολή των νεοπομπών. Ένας άλλος ήταν η πιεστική ανάγκη να σταλούν εφόδια στη Μάλτα, της οποίας η στρατηγική σημασία αυξανόταν λόγω των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική. Από την αρχή της προέλασής τους, στις 21 Ιανουαρίου έως τις αρχές Αυγούστου, που έλαβε αμυντική θέση ενάντια στους Βρετανούς στη γραμμή του El Alamein, το Γερμανικό Αφρικανικό Σώμα, ή Africa Corps, είχε ανωδική πορεία περνώντας μέσα από τη Λιβύη και μπαίνοντας στην Αίγυπτο, όπου απείλησε την Αλεξάνδρεια και τη διόρυγα του Σουέζ. Για άλλη μία φορά σχολίασε ένας από τους αξιωματικούς του Έρβιν Ρόμελ όταν άρχισαν την επίθεση. «Προχωράμε, αλλά Ρόμελ!» Οι Βρετανοί της πρώτης μεραρχίας είχαν 150 τάγκ, αλλά η εισβολή της Γαλλίας δεν τους είχε γίνει μάθημα, αφού τα είχαν διασκορπισμένα σαν ανοιχτή παλάμη. Ο Ρόμελ όμως χτύπησε με γροθιά.
We backpedaled to Jena. We understand. Kenny smashed us with it. We're so better. Η Βενγκάζη έπεσε στις 29 Ιανουαρίου και η επίθεση διακόπηκε μόνο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν τα αποθέματα καυσίμων του Ρόμελ είχαν μειωθεί επικίνδυνα. Οι Βρετανοί κατόρθωσαν να ανασυνταχθούν και να οχυρωθούν στη γραμμή Γκαζάλα Μπιρ Χακίμ. Γκαζάλα Μπιρ Χακίμ. He said, not going to step back, stand there and fight. Polish, New Zealanders, Australians, South Africans, Indians, French. That was our line at Gazala. That side was the sea, that was the soft sand. Rommel concentrated his entire force on that last section. Η οπισθοχώρηση στην Γκαζάλα στέρισε από τις συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις της ερήμου τη χρήση των αεροδρομίων της Κυριναϊκής, που ήταν σημαντικά για την κάλυψη των ιοπομπών που εφοδίαζαν τη Μάλτα. Η θέση του νησιού ήταν πλέον ιδιαίτερα επισφαλής. Ο Τσόρτσιλ ηκέτευσε τον Όκινλεκ, διοικητή των δυνάμεων της ερήμου, να επιτεθεί ώστε να στερήσουν από τον Ρόμελ τον απαραίτητο χρόνο να ανεφοδιαστεί και να παρέχουν μια ανακούφιση στη Μάλτα. Ο Όκινλεκ υποσχέθηκε να προχωρήσει σε επίθεση τον Ιούνιο, αλλά ο Ρόμελ τον πρόλαβε ξεκινώντας στις 26 Μαΐου. Έως τότε, το πρόβλημα της Μάλτας δεν είχε λυθεί, αλλά είχε βελτιωθεί. Στις 9 Μαΐου τα αεροπλανοφόρα Wasp και Eagle είχαν καταφέρει να φτάσουν στο νησί και να ξεφορτώσουν 60 καταδιοκτικά Spitfire. Την επόμενη μέρα ο άξονας βρέθηκε πρώτη φορά με λιγότερα αεροσκάφη στον ουρανό, χάνοντας 12 έναντι 3 Spitfire. Στα τέλη Μαΐου η προσοχή είχε στραφεί και πάλι στη Βόρεια Αφρική. Ο Ρόμελ, έχοντας φτάσει έως τη γραμμή της Γκαζάλα, άρχισε τη λεγόμενη μάχη του Καζανιού, μια απόπειρα να διαπεράσει τη γραμμή. Και τα κατάφερε. Στις 5 Ιουνίου οι σύμμαχοι εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στην επιχείρηση Aberdeen. Ήταν αποτυχία. Οι Βρετανοί διοικητές αποφάσισαν να περιμένουν με υπομονή να κάνει ο Ρόμελ την επόμενη κίνηση. Στις 11 του μήνα την έκανε. Οι απομονωμένοι ελεύθεροι Γάλλοι στον Μπιρ Χακίμ έπεσαν τελικά έπειτα από γενναία μάχη και ο Ρόμελ, έχοντας τα μισά άρματα από τους εχθρούς, όρμησε στο κενό ανάμεσα στους Knightsbridge και το Elandem. Ο ελιγμός παγίδευσε μεγάλο μέρος των Βρετανικών αρμάτων στο Knightsbridge, όπου καταστράφηκαν. These German tanks, they got all infantry on the back and they're coming towards us and they didn't know we were there. And when they got close enough, of course, I was picking them like mad because they were chasing me. And suddenly all the guns came up onto the ridge and started knocking hell out of them. And the infantry were running about all over the place. Ο στρατηγός Ρίτσι, διοικητής της μάχης, χωρίς να αναφερθεί στον αρχικό Όκινλεκ, διέταξε οπισθοχώρηση στα Αιγυπτιακά σύνορα, αφήνοντας το ζωτική σημασίας λιμάνι του Τομπρούκ απομονωμένο και ευάλωτο. Έπεσε στα χέρια του Ρόμελ στις 21 Ιουνίου. Ο Τσόρτσιλ το αποκάλεσε ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα και απέφυγε με τα βίας μια πρόταση μομφής στη Βουλή των Κοινοτήτων. Μια δημοσκόπηση έδειξε ότι πάνω από το ίμιση της Βρετανικής κοινή γνώμης αποδοκίμαζε τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού στον πόλεμο. We marched out of Tobruk whilst the Germans and Italians were bringing British prisoners into Tobruk. And we passed them, and they took not the slightest bit of notice of us. Of course, we got the boats and no oars, no paddles. And unfortunately, I got mixed up in a firefight because the next thing I knew was that I'm lying on the deck looking up at two German Africa Corps types who said to me, "For you, Tommy, the war is over." Στις 25 του μήνα, ο Όκινλεκ πήρε τον έλεγχο από τον Ρίτσι. Έως τα τέλη Ιουνίου, ο Ρόμελ είχε καταλάβει τη Μάρσα Ματρούχ και η 8η στρατιά επέστρεψε στη γραμμή του Έλα Λαμέιν. That's when the famous Gazala Gallop started. It is every man for himself. If you saw a truck, you get in your drive. There was no one to give you the orders.
There was no such thing as an opposite. You had to think for yourself. Nobody was there to take control. We were in absolute disarray. Η απειλή από τον Ρόμελ ήταν τόσο αισθητή και επιτακτική που ο Βρετανικός στόλος της Μεσογείου μεταφέρθηκε από την Αλεξάνδρεια στη Χάιφα και το Βρετανικό αρχηγείο στο Κάιρο άρχισε να καταστρέφει έγγραφα πριν εκενωθεί. We lost hundreds. Vehicles, men, equipment. But just imagine. I never thought I'd ever see Tobruk. I thought I'd see Germany first. Because he was capturing prisoners hand over fist, hand over fist. Χάρη σε υποκλαπέντα μηνύματα, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών κατόρθωσε να ενημερώσει το Κάιρο ότι ο Ρόμελ θα ξανάρχιζε την επίθεσή του την 1η Ιουλίου. Και έτσι έγινε. Όμως το Βρετανικό πυροβολικό είχε καλή θέση. Οι αεροπορικές δυνάμεις της ερήμου κυριαρχούσαν στους ουρανούς και είχε ξεσπάσει αμοφίελα. Στις 3 Ιουλίου, έχοντας προχωρήσει λιγότερο από 15 χιλιόμετρα, ο Ρόμελ έδωσε εντολή στον στρατό του να λάβει αμυντική θέση. Επί 4 εβδομάδες, έως τα τέλη Ιουλίου, στρατεύματα από Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ινδία εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον του άξονα και δέχονταν αντεπιθέσεις εναλλάξ. Η γραμμή όμως δεν μετακινήθηκε. I must have put a thousand sandbags myself. Night and day I was putting sandbags. Tell you, it's murder. Ο Τσόρτσιλ πήγε στο Κάιρο. General Auchinleck, accompanied the Premier, would obviously come out intent on seeing everything for himself and meeting as many fighting men as possible. Ο Τσούρτσιλ, αφού τα είδε όλα αυτοπροσώπως, απομάκρυνε τον Όκινλεκ και διόρισε στη θέση τον αντιστράτηγο Βίλιαμ Γκοτ. Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε ο Γκοτ, καταρρίφθηκε, πριν φτάσει στο Κάιρο. Έκανε επιτυχώς αναγκαστική προσγείωση χάρη στον ικανό 19χρονο πιλότο, αλλά τα γερμανικά μαχητικά επιτέθηκαν στα συντρίμια στο έδαφος και ο στρατηγός Γκοτ σκοτώθηκε. Ο αντικαταστάτης του ήταν ο στρατηγός Μπέρναρντ Λο Μοντγκόμερι, γνωστός ως Μόντι. Όταν ξανάρχισαν οι συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική, το δεύτερο εξάμηνο του 1942, έγινε σαφές ότι οι δυναμικές είχαν αλλάξει. Εν τω μεταξύ, η βία του Παγκοσμίου Πολέμου είχε φτάσει σε απρόσμενα μέρη. Το υπέροχο νησί της Μαδαγασκάρης μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όχι επειδή διέθετε πολύτιμους πόρους, αλλά επειδή είχε το πλεονέκτημα που καθιστά τα ακίνητα επιθυμητά, καλή τοποθεσία. Η απομακρυσμένη θέση του, η οποία προπολεμικά είχε θεωρηθεί από τους Ναζί ως ιδανικό μέρος για την επανεγκατάσταση των Εβραίων της Ευρώπης, έγινε ξαφνικά στρατηγικής σημασίας. Η Μαδαγασκάρη, γαλλική αποικία που φρουρούνταν από στρατεύματα της Γαλλίας του Βυσσή, ήταν πιθανή βάση από την οποία το Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Ναυτικό θα μπορούσε να απειλεί τις θαλάσσιες μεταφορές στον Ινδικό ωκεανό. Στις 5 Μαΐου, μια μεικτή δύναμη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατέλαβε το κύριο λιμάνι της Μαδαγασκάρης Diego Suárez και ξεκίνησε μια εισβολή που συνεχίστηκε μέχρι την κατάληψη όλου του νησιού το Νοέμβριο. Η ανησυχία για την ανασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας αποτέλεσε αιτία και για μια πολύ διαφορετική βρετανική κίνηση πιο κοντά στην πατρίδα. Τη νύχτα της 27ης Μαρτίου το απαρχαιωμένο αντιτορπιλικό Campbell Town και μια ειδική δύναμη καταδρομών επιτέθηκαν στην ναυτική βάση στο Σεν-Ναζέρ. Στόχος τους ήταν η Νεοδόχος. Αν κατάφερναν να παροπλήσουν τις εγκαταστάσεις, όλα τα πλοία επιφανείας του άξονα που χρειάζονταν επισκευή θα αναγκάζονταν να ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά. Το Campbell Town εμβολίστηκε στις πύλες της Αποβάθρας. Η γερμανική άμυνα χρήστευσε όλα τα μικρά σκάφη που θα ήταν το μέσο διαφυγής των καταδρομέων. Παγιδευμένοι και αναγκασμένοι να πολεμήσουν, οι καταδρομείς τελικά παραδόθηκαν. Το Campbell Town, γεμάτο εκρηκτικά και με πυροκροτητή χρονοκαθυστέρησης, εξεράγει. Η Νεοδόχος ξαναχρησιμοποιήθηκε 5 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου.
Είχαν σκοτωθεί 169 άνδρες, ενώ οι γερμανικές απώλειες ξεπερνούσαν τους 300. Η έφοδος είχε πετύχει τον στόχο της και αυτό τροφοδότησε σκέψεις για πιο μεγαλόπνοες επιδρομές. Εγκρίθηκε μια αμφίβια επίθεση στη Διέπη με κωδική ονομασία «Αγαλίαση». Όμως η Διέπη δεν αποδείχτηκε αιτία αγαλίασης ή εορτασμού. Στις 19 Αυγούστου, μία δύναμη, αποτελούμενη κυρίως από καναδικά στρατεύματα, μεταφέρθηκε με ανεπαρκή ναυτική υποστήριξη σε μια παραλία με βότσαλα, την οποία δεν μπορούσαν να διασχίσουν τα τάγκ, και με κάλυψη από παραλιακά ατυχώματα, πίσω από τα οποία οι αμυνόμενοι επέφεραν φοβερά πλήγματα. Πάνω από το 60% των Καναδών σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Το γεγονός αυτό είναι μία από τις πιο επίμαχες αντιπαραθέσεις του πολέμου. Οι υπέρμαχοί του, που το περιγράφουν ως αναγνώριση εις βάθος, ισχυρίζονται ότι παρότι ήταν μία αποτυχημένη επιδρομή, τα διδάγματα που παρήχε για τις αμφίβιες αποβάσεις έσωσαν ζωές κατά την απόβαση στην Νορμανδία. Άλλοι διαφωνούν. Ισχυρίζονται ότι τα διδάγματα που αποκτήθηκαν στη Διέπη μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί με θεωρητική ανάλυση των προβλημάτων μιας αμφίβιας απόβασης. Υποδεικνύουν ότι οι γενναίοι άντρες που χάθηκαν ήταν θύματα μιας ανούσιας, επέσχυντης γκάφας. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ένας ομοίως λανθασμένος συλλογισμός επέφερε εξίσου τραγικές απώλειες και τη δεύτερη ευτυχισμένη περίοδο για τους διοικητές των γερμανικών υποβρυχίων. Η μάχη του Ατλαντικού δεν εξασθένησε ποτέ. Η δυναμική ταλαντευόταν μεταξύ συμμάχων και άξονα, με αλλαγές στη στρατηγική, νέες κρυπτογραφήσεις, νέα όπλα. Η δεύτερη ευτυχισμένη περίοδος αφορούσε τις επιτυχίες κατά της ναυτιλίας στην ανατολική ακτή της Αμερικής. Ο ναύαρχος Κίνγκ εναντιωνόταν στις νιοπομπές και δεν εφάρμοσε συσκότηση των παράκτιων πόλεων μέχρι που λογικεύτηκε. Ο ταξίαρχος Ντάιξ, επικεφαλής των συνδυασμένων γενικών επιτελείων στην Ουάσιγκτον, είχε πει ότι ο Κίνγκ ήταν άντρας με μεγάλη δύναμη, χαρακτήρα και μικρό εγκέφαλο. Οι απώλειες από την έναρξη του πολέμου έως τον Αύγουστο, που εφαρμόστηκε το σύστημα των ιοπομπών και άλλα αμυντικά μέτρα, ανέρχονταν σε 609 πλοία και χιλιάδες ζωές έναντι 22 βυθισμένων γερμανικών υποβρυχίων. Τα υποβρύχια βύθιζαν αμερικανικά πλοία στα ανοιχτά της Αμερικής, επειδή η Γερμανία είχε κηρύξει πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια απόφαση που ίσως θα τη στήχιζε πιο ακριβά από όλες. Όταν το Κογκρέσο ψήφισε μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, ενέκρινε πόλεμο με την Ιαπωνία. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ δεν ήταν καθόλου βέβαιος αν θα έπιθε το Κογκρέσο ή τον Αμερικανικό λαό για πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτό το άγχος σταμάτησε όταν στις 10 Δεκεμβρίου ο Αδόλφος Χίτλερ, που μέχρι τότε δεν είχε κηρύξει επισήμως πόλεμο σε κανέναν, τον κήρυξε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ίσως ήλπιζε ότι, υπερβαίνοντας τους όρους του τριμερού συμφώνου, θα εξωθούσε τη σύμμαχό του, την Ιαπωνία, να κηρύξει και εκείνη πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Όμως απογοητεύτηκε. Η Ιαπωνία και η Σοβιετική Ένωση τηρούσαν αυστηρά τους όρους του συμφώνου μη επίθεσης που είχαν υπογράψει τον Απρίλιο του 1941. Ο εσφαλμένος υπολογισμός του Χίτλερ ήταν καταστροφικός. Το Νοέμβριο του 1940 είχαν πει στον Μόλοτοφ, υπουργό εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποτελούσαν στρατιωτική απειλή νωρίτερα από το 1970 ή το 1980. Το
Τότε βέβαια η Αμερική είχε 100.000 στρατιώτες. Έως το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 14,9 εκατομμύρια ένστολο προσωπικό. Αυτό αποκάλυπτε την απόλυτη ηλιθιότητα των ναζιστικών ρατσιστικών προκαταλήψεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρίμπεντροπ είχε ρωτήσει «Από πότε βγάζουν πολεμιστές τα ευρωποιημένα έθνη?» Ο Winston Churchill ήταν πιο έξυπνος. Με την είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο είπε «Η μοίρα της Γερμανίας είχε σφραγιστεί, το ίδιο και της Ιταλίας. Όσο για τους Ιάπωνες, πρόσθεσε, θα γίνονταν σκόνη». Το δώρο του Χίτλερ στον Ρούσβελτ ήταν θείο δώρο για τον Churchill. Η πρώτη συνάντηση των ηγετών των συμμάχων μετά την είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο, η διάσκεψη της Αρκάντια στην Ουάσιγκτον από τα τέλη Δεκεμβρίου του 1941 έως τα μέσα Ιανουαρίου του 1942, είχε πολλά σημαντικά αποτελέσματα. Το ένα ήταν το προσχέδιο του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ένα άλλο ήταν η δημιουργία της λεγόμενης διοίκησης ABDA από τα αρχικά των Αμερική, Βρετανία, Ολλανδία, Αυστραλία, οι οποίες θα συνεργάζονταν εναντίον των Ιαπώνων στην Αποανατολή. Για τον Churchill το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ήταν η απόφαση του Προέδρου, η οποία θα ήταν πολιτικώς αδύνατη χωρίς την κήρυξη πολέμου από τον Χίτλερ να στηρίξει την κύρια στρατηγική του Churchill για τον πόλεμο. Πρώτα έπρεπε να ιτηθεί ο Χίτλερ και μετά να στραφεί η προσοχή στην καταστροφή της Ιαπωνίας. Έως τα μέσα Ιανουαρίου του 1942 η εξαιρετική πρόοδος της Ιαπωνίας σε όλη την περιοχή Ασίας Ειρηνικού σίγουρα έδινε σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς στρατιωτικούς αφορμή να αμφισβητήσουν αυτήν την απόφαση. Και πολλοί το έκαναν. Το εξωφρενικό σχέδιο της Ιαπωνίας ήταν να αφήσει το μεγαλύτερο μέρος του στρατού της στην Κίνα, ενώ εξαπέλυε μια τεράστια και γρήγορη επίθεση λίγες ώρες πριν από το χτύπημα στο Pearl Harbor. Οι δυνάμεις της Κότα Μπάρου επιτέθηκαν στην ανατολική ακτή της Μαλαισίας 2,5 ώρες πριν πέσει η πρώτη βόμβα στο Pearl Harbor. 3 ώρες μετά την επίθεση στο Pearl, οι Ιάπωνες επιτέθηκαν στο Hong Kong. Σύντομα άρχισαν οι επιθέσεις στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες, στις Φιλιππίνες, νότια προς τη Νέα Γουινέα και μέσω της Μαλαϊκής Χερσονήσου στη Σιγκαπούρη, πάνω από 6.000 χιλιόμετρα μακριά από το Τόκιο. Οι Ιάπωνες εξαπλώθηκαν στον Ειρηνικό, έναν ωκεανό αχανή, αλλά όχι άδειο. Ένας δακτύλιος από οχυρωμένα νησιά θα προστάτευε τη σφαίρα συνευημερίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν νησιά πρώην γερμανικές αποικίες που είχαν παραχωρηθεί στην Ιαπωνία με τη συνθήκη των Βερσαλιών. Η νήσι Μάρσαλ, η Καρολίνες νήσι και η Μαριάνες νήσι. Μέσα σε μόλις 6 μήνες, ο Ιαπωνικός Αυτοκρατορικός Στρατός και Στόλος κατέλαβαν το 1/6 της επιφάνειας της γης. Στο επόμενο επεισόδιο, οι Ιαπωνικές στρατιωτικές δυνάμεις κατακλείζουν την περιοχή Ασίας Ειρηνικού, φαινομενικά ασταμάτητες και ανίκητες. Τα μέσα του 1942 είναι τα μέσα του πολέμου και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, στο Midway, το El Alamein και το Stalingrad, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. Μετάφραση υποτιτλισμός Κατερίνα Κυπαρίση. Αφήγηση Βασίλειος Παπαδόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Αλέξανδρος Παπαλεβιζόπουλος. Μίξη ήχου Πέτρος Τούρλος. ΕΡΤ 2019.